Και είναι ώρα να πάμε στην δίκη για το Βιτριόλι και στην Ιωάννα. Μια ακόμα συγκλονιστική ημέρα ήταν στο δικαστήριο, στο μεικτό Ορκωτό. Η Ιωάννα βεβαίως ήταν και σήμερα εκεί, όπως έχει πει ότι θα είναι κάθε φορά. Και ήταν και η κατηγορούμενη, η Έφη. Η μέρα σημαδεύτηκε, κυρίες και κύριοι, από τις καταθέσεις των γιατρών. Και της κυρίας Καλοφόνου, αλλά και άλλων γιατρών που ήρθαν σε επαφή και προσπάθησαν να βοηθήσουν, ειδικά τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά την επίθεση, την Ιωάννα. Με μια κουβέντα οι περιγραφές τους είναι ανατριχιαστικές και με μια πρόταση, αυτό το οποίο λέει το κατηγορητήριο, ότι στόχος ήταν η ζωή της Ιωάννας, από τα λόγια των γιατρών, γιατί το δικαστήριο θα κρίνει, τεκμηριώνεται απόλυτα. Συνεπής στην απόφασή της να είναι παρούσα σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πέρασε το πρωί για μία ακόμα φορά την πόρτα του κακουργιοδικείου. Λίγα λεπτά αργότερα, η 36χρονη κατηγορούμενη έφτασε και εκείνη στο κτίριο, χωρίς αυτή τη φορά οι κάμερες να προλάβουν να καταγράψουν την εικόνα της. Μπήκε στην αίθουσα χωρίς να γυρίσει το βλέμμα της προς την Ιωάννα και έκατσε στη θέση της. Οι δύο γυναίκες δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα. Για πρώτη φορά στο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα αυτός ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος είχε αρχικά θεωρηθεί το μήλον της έρηδος μεταξύ της Ιωάννας και της κατηγορουμένης. Ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, πόσο μάλλον ότι ήταν εκείνος με τον οποίο η 36χρονη καθομολογή ανδράς της είχε αιμονή, με αποτέλεσμα να σταθεί η αιτία να ρίξει το Βιτριόλι στην Ιωάννα. Με ενδιαφέρον ωστόσο αναμένεται η κατάθεσή του, καθώς ο 40χρονος άνδρας έχει κληθεί ως μάρτυρας. Η δίκη για το Βιτριόλι σήμερα συνεχίστηκε με τη συγκλονιστική κατάθεση της Μαρίας Καλοφόνου, της γιατρού που ανέλαβε την Ιωάννα δύο ημέρες μετά την επίθεση. Τα όσα ανέφερε και είναι την κατηγορούμενη, καθώς υποστηρίζει ότι τα τραύματα στο κορμί της Ιωάννας αποδεικνύουν ότι είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Απορώ πώς βρήκε τη δύναμη από τον πόνο εκείνης της στιγμής να φτάσει μέχρι το φαρμακείο. Απορώ πώς δεν λιποθύμησε από τον πόνο. Η θανατηφόρα δόση στο Βιτριόλι είναι τα 10 ml, δηλαδή μια κουταλιά του γλυκού, αρκεί για να σκοτώσει, αν το καταπιεί κάποιος. Θα μπορούσε να κατέβαινε στον ισοφάγο. Η θερμότητα η οποία ανεπτύχθη εγγύζεται στους 400 βαθμούς. Οι πρώτες πτήσεις τη ρίξαμε γύρω στους 300 και εμείς μετά με τις σοβαρές πτήσεις καταφέραμε να το ρίξουμε στους 50%. Η κυρία Καλοφόνου στην κατάθεσή της ήταν κατηγορηματική. Η Ιωάννα γλίτωσε τη ζωή της από τύχη. Αν είχε πάρει μια μεγάλη ανάσα, θα υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της. Επίσης, εάν το υγρό συνέχιζε να λειτουργεί και δεν είχε φτάσει στο φαρμακείο να πληθεί, θα είχε προχωρήσει στον τράχυλο, από τον οποίο περνούν πολλά αγγεία, τα οποία αν διαβρωθούν μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Η γιατρός επισήμανε ότι κινδύνευσε και το μάτι της Ιωάννας, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στα πρώτα χειρουργεία, τα οποία διαρκούσαν 4 ώρες τουλάχιστον. Όταν βάλαμε την Ιωάννα στο χειρουργείο, δεν ξέραμε πού έχει φτάσει το Βιτριόλι. Το οξύ προχωράει βαθιά, θα μπορούσε να είχε κάψει μύες ή οστά. Στον τράχυλο θα μπορούσε να είχε πάει σε βαθύτερα στρώματα. Όταν την έβαλα χειρουργείο, ζήτησα να υπάρχει αγγειοχειρουργός, γιατί φοβήθηκα ότι μπορεί να έχει αγγίξει αγγεία και να μην μπορώ να σταματήσω την αιμορραγία. Η κυρία Καλοφόνου κατέθεσε πως η βοήθεια του φαρμακοποιού ήταν σωτήρια, τονίζοντας επανειλημμένα πως η ποσότητα του υγρού που χρειάστηκε για να προκαλέσει τέτοιες ανεπανόρθωτες βλάβες στην Ιωάννα είναι βέβαιο ότι ήταν μεγάλη. Πάμε στα δικαστήρια για να βρούμε την Άννα Κανδύλη. Αλλά Άννα και κυρίες και κύριοι, όταν συνδυάζεις πράγματα που τα μάθαμε και τα είδαμε το τελευταίο διάστημα, τη φωτογραφία της Ιωάννας από το νοσοκομείο που η ίδια δημοσιοποίησε, ή αυτά που οι γιατροί είπαν σήμερα στο δικαστήριο, τότε καταλαβαίνεις πραγματικά τι έγινε εκείνο το πρωί. Άννα, συνεχίζεται η διαδικασία? Βεβαίως, Νίκο, και πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε και ο 40χρονος, αυτός που διεκδικούσε η κατηγορούμενη και νόμιζε ότι θα της τον πάρει η Ιωάννα. Στο μυαλό της κατηγορούμενης, πέτρα του σκανδάλου, γιατί δεν προκύπτει στο μυαλό της, ακριβώς,
Ακριβώς, γιατί και ο ίδιος ξεκινώντας την κατάθεσή του αυτό είπε, ότι βασικά δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα. Περιμένουμε να δούμε και στην πορεία βέβαια τι άλλο θα πει ο συγκεκριμένος μάρτυρας, αλλά όπως είπες και εσύ, από τις καταθέσεις των γιατρών που αυτές πρωταγωνιστούν σήμερα εδώ στο δικαστήριο, καταλαβαίνουμε ότι, και μάλιστα το είπανε και οι ίδιοι, ότι κινδύνευσε η ζωή της Ιωάννας και ότι αυτό το οποίο την έσωσε τελικά ήταν ότι σκέφτηκε και πήγε στο φαρμακείο που ήταν ακριβώς απέναντι από το σημείο της επίθεσης και ότι διακομίστηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Γιατί ήταν τέτοια η ποσότητα και η πυκνότητα του καυστικού υγρού που βεβαίως θα μπορούσε να είχε χάσει και τη ζωή της. Πες μας τώρα λίγο, να σου πω ότι επίσης... είπε στην παράμετρο ότι είναι τώρα η κατάθεση του 40χρονου, άρα είναι ένα κομβικό σημείο και θέλω τώρα να σε απελευθερώσουμε γρήγορα να πας για να σε ξανά έχουμε κοντά μας σε λίγο με λεπτομέρειες. Πες μας κάτι άλλο. Πώς είναι βεβαίως το κλίμα, η ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα με τις δύο, την Ιωάννα και την Έφη σήμερα? Ήρεμοι σήμερα. Δεν έχουν ανταλλάξει ούτε βλέμμα, ούτε λόγια, τίποτα. Είναι ήρεμη σήμερα η κατάσταση. Δεν υπάρχουν απρόοπτα και εκπλήξεις. Δεν έχουμε δει σήμερα τίποτα απολύτως. Η μία κάθεται στη θέση της εκεί που καθόταν και την προηγούμενη φορά, στην αριστερή μεριά του ακροατηρίου. Στη δεξιά η κατηγορούμενη, έχοντας γύρω-γύρω της την ισχυρή αστυνομική. Έχεις να μας πεις και μια μαρτυρία ακόμα, νομίζω, για να ολοκληρώσουμε. Μία μαρτυρία ακόμα. Έχουν καταθέσει αρκετά. Ακριβώς. Έχουν καταθέσει αρκετοί μάρτυρες σήμερα. Εγώ αυτή που ξεχωρίζω εκτός των γιατρών είναι από συνάδελφο της κατηγορούμενης, η οποία περιέγραψε το πώς ήταν αυτή την παραμονή της επίθεσης. Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της οικογραφίας είχε προσπαθήσει να της ρίξει το βιτριόλι την παραμονή, αλλά δεν την πρόλαβε την κοπέλα. Πήγε, λέει, στο γραφείο, ήταν μια χαρά, χαμογελαστή τα πάντα. Ζήτησε και άδεια μάλιστα για την επόμενη μέρα, όπου σκόπευε βεβαίως να επιτεθεί και απόλυτα συνειδητοποιημένη και χωρίς αυτό που δεν κατάφερε εκείνη την ημέρα. Κανένα ενδιασμό. Με χαρά δηλαδή πήγαινε να το κάνει κιόλας. Λοιπόν, απελευθερώνουμε την Άννα Κανδύλη να μπει. Νομίζω είναι μια κομβική στιγμή η κατάθεση του 40χρονου. Άρα σε λίγη ώρα, μόλις ολοκληρωθεί για το δικαστήριο, το βλέπουμε, επιταχύνει τη διαδικασία. Η Άννα θα είναι ξανά κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε στη δικαστική αίθουσα. Να δούμε τώρα τον κύριο Πέτρο Δημοβέλη. Ο κύριος Δημοβέλης, και τον ευχαριστώ πολύ που έκανε τον κόπο να είναι κοντά μας, είναι ο διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής του Μετροπόλιταν, του νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Και είναι, κυρίες και κύριοι, ο γιατρός που βλέπει στην ουσία πρώτος την Ιωάννα. Αν το λέω σωστά, κύριε Δημοβέλη, δηλαδή γίνεται η επίθεση, η Ιωάννα έχει το μυαλό να πάει στο φαρμακείο, σωτήριο όπως μαθαίνουμε σήμερα, και στη συνέχεια τη μεταφέρουν άρον-άρον σε εσάς πρώτα, κύριε Δημοβέλη, στο Μετροπόλιταν. Ναι, σε εμάς, και ήταν τυχερή μες στην ατυχία της, διότι η γυθνίαση από την περιοχή που έγινε η επίθεση της Καλλιθέας μέχρι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν ήταν θέμα 5 λεπτών. Η Ιωάννα, μπορώ να πω ότι σώθηκε χάρη στην ετοιμότητα των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας. Χτύπησε μπλε συναγερμός, κατεβήκαμε όλοι κάτω. Ακούσαμε ότι έγινε μια επίθεση με οξύ. Στο νοσοκομείο, στο δικαστήριο σήμερα, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και να κάνουμε μια αναφορά τι είναι το έγκαυμα, τι σημαίνει έγκαυμα. Κύριε Δημοβέλη, εγώ θα ήθελα να το δούμε διαφορετικά. Θέλω να θυμηθείτε για μας, αν μπορείτε και αν θέλετε, την πρώτη εικόνα, δηλαδή τι βλέπετε όταν κατεβαίνετε κάτω στα επίγοντα και την κρίζετε αυτή τη γυναίκα. Ναι, βλέπω ένα άτομο το οποίο ρουλιάζει από τους πόνους. Ουρλιάζει, διότι είχε υποστεί μία νευρογενή καταπληξία, που σημαίνει ότι το οξύ έκαιγε τις νευρικές απολύξεις, με αποτέλεσμα ο πόνος να είναι αφόρητος, και αρχίσαμε να βρούμε φλέβα και να δίνουμε πιούχα για αναλγησία. Δεύτερον, αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν την εγκαυματική καταπληξία. Η εγκαυματική καταπληξία, εκείνη τη στιγμή, το οξύ δεσμεύει, προκαλεί καταρχάς το οξύ, προκαλεί κυταρικό θάνατο, λόγω αποδόμησης των κυταρικών λευκωμάτων. Κοιτάξαμε εκεί με πλήσεις, επειδή ανεπτύχθη θερμοκρασία πάνω από 440 βαθμούς Κελσίου, επειδή το είπατε και στο δικαστήριο, τώρα κάνω μια διακοπή. Δηλαδή το σώμα της Ιωάννας, εκεί που είχε πέσει το οξύ, είχε θερμοκρασία 440 βαθμών. Πάνω από 440. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Πιστεύω ότι η γρήγορη διακομιδή στα επίγοντα του νοσοκομείου μας και οι πλήσεις που οποίες κάναμε, καταφέραμε τη θερμότητα αυτή από 500 βαθμούς να την πάμε 300, 100, 0 και συνεχεία να βάζουμε ψυχρά επιθέματα. Δώσαμε με το κανάλι του Parkland υγρά
πάρα πολλά, διότι ο κανόνας του Πάρκλαντ λέει ότι είναι το βάρος επί την εγκαματική επιφάνεια. Της δώσατε πόσα λίτρα υγρά? Δώσαμε λίτρα υγρά. Τα λίτρα αυτά δίνονται στο πρώτο 8ωρο, γύρω στα 5 λίτρα, γιατί πιάνουμε την ώρα από τότε που έγινε η επίθεση. Δεν πιάνουμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημοβέλη. Φαντάζομαι και το σοκ, όσο και αν ο κάθε ένας μας είναι έμπειρος στη δουλειά του και εσείς εμπειρότατος, βλέποντας αυτή την εικόνα και αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει. Δεν είναι από αυτά που συνηθίζονται. Όχι, ήταν πρωτόγνωρο. Αυτό που είδαμε ήταν πρωτόγνωρο. Αρκεί να σας πω ότι το στήθος σώθηκε λόγω του ότι φορούσε ένα στιθόδεσμο με μία ενίσχυση και όταν το πετάξαμε πέρα, έλειωνε στο πάτωμα. Το εσώρουχό της, δηλαδή, όταν το έβγαλε, έλειωνε. Το πετάξαμε εμείς, το κόψαμε, το πετάξαμε. Και έλειωνε. Έζεχνε στο πάτωμα κάτω. Τώρα, αυτό που λέτε προφανώς έχει γίνει τουλάχιστον μισή ώρα μετά την επίθεση, έτσι. Δηλαδή, μέχρι να γίνει η επίθεση, να πάει στο φαρμακείο, να μεταφερθεί και να γίνει αυτό που λέτε. Ο στιθόδεσμος είχε μία υποστήριξη από μέσα και έκαιγε το. Το υγρό, το οξύ αυτό. Ναι. Τι έλεγε η Ιωάννη εκείνες τις ώρες? Πονάω γιατί φώναζε και ούρλεζε. Γιατί? Την καταστήλαμε, αλλά η όλη προσπάθηση είναι ότι καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε και σώσαμε τη γυναίκα από. Γιατί αυτά τα περιστατικά καταλήγουν, κύριε Βαγγελάτο, μιλώντας. Εκεί που σας μιλάει, καταλήγει. Διότι το οξύ δεσμεύει τα δυσθενή κατιόντα του μαγνησίου και του ασβεστίου, με αποτέλεσμα να διεγείρεται το μυοκάρδιο και να μας κάνει καρδιακές αριθμίες και κοιλιακή μαρμαργή. Και καταλήγει μιλώντας. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Επειδή ξέρετε και επειδή το ζήσατε και με τον άμεσο τρόπο σας μας δώσατε να καταλάβουμε πραγματικά το τι συνέβη και να απαντηθούν και αρκετά ερωτήματα στην κουβέντα που γίνεται στην κοινή γνώμη, γιατί τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Αλλά στο ποια τελικά ήταν η βλάβη που υπέστη αυτή η κοπέλα και το αν θα μπορούσε να έχει πεθάνει, αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε, ότι στο Μετροπόλιταν στην ουσία με αυτό που έγινε τη σώσατε τη ζωή, θα μπορούσε να έχει χαθεί η κοπέλα. Βεβαίως. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημοβέλη. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δημοβέλη. Ο κύριος Πέτρος Δημοβέλης, ο διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής του Μετροπόλιταν.